Καλώς ήρθατε στο MasterChef. Οι αιτήσεις ήταν χιλιάδες και το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ πρέπει να κάνει όλους σας πάρα πολύ χαρούμενους. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, περάστε καλά, μαγειρέψτε καλά, δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό, γιατί στην επόμενη φάση θα περάσουν μόνο 50 από εσάς. Ξέρω ότι σήμερα θα βάλετε όλη τα δυνατά σας για να μας εντυπωσιάσετε. Όμως ο χρόνος δεν είναι συμμαχός σας. Θα έχετε μόνο 30 λεπτά για να προετοιμάσετε το πιάτο σας και θα σας δοθούν μόνο 5 λεπτά για να το ολοκληρώσετε μπροστά μας. Πείστε μας ότι αξίζει πραγματικά να περάσετε στην επόμενη φάση. Ο χώρος της κουζίνας είναι σκληρός και απαιτητικός. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας και τις ικανότητές σας. Αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει, τώρα είναι η στιγμή να αποχωρήσει. Ελπίζω λοιπόν όλοι να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Οι τρεις κριτές είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν τα πιάτα των υποψηφίων. Στόχο έχουν να επιλέξουν τους καλύτερους, εκείνους που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν επάξια τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν 30 λεπτά για να προετοιμάσουν το πιάτο που θα τους εξασφαλίσει την ποδιά. Αν την πάρετε, παιδιά, είναι πολύ καλή. Με τη συγκεκριμένη ζύμη θα σκοράρω. Τα 5 λεπτά που θα έχουν μπροστά στους κριτές είναι αρκετά για να τους φτάσουν στον 7ο ουρανό. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Ή για να τους βυθίσουν στην απογοήτευση.